Συνήθεια ήταν κατά την ημέρα εκείνη, την Παρασκευή, Παρασκευή του Πάσχα, να απολύεται ένας δέσμιος, ένας άξιος θανάτου, όποιον ήθελε ζητήσει ο λαός, που τότε ήταν δέσμιος. Βαραβάς έλεγε το εκείνος ο ο περίφημος της Ιουδαίας, με αυτή την αφορμή ο Πιλάτος, που δεν έβρισκε κανένα φταίσιμο στον Ιησού, προβάλλει στους Ιουδαίους ποιον από τους δύο θα απολύσει, τον Ιησού ή τον Αραβά. Το Βαραβά θέλετε να απολύσω ή τον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν ένας αθώος, ο Βαραβάς ένας ληστής, που είχε ακόμα τα χέρια του από το αίμα των ανθρώπων. Από και αποστασίες, ένα εχθρό τη κοινή ειρήνη, ένα κακοποιό μυρίων θανάτων άξιο. Ενώ εδώ είναι ο Ιησούς ο Ναζωρέο άνθρωπο τη ειρήνη. αγαθός Με όλου του ανθρώπου. Ευεργέτη και θαυματουργό. Που γιατρεύει αρρώστου, λεπρού καθαρίζει, τυφλού φωτίζει, νεκρού ανασταίνει. Ποιον θέλετε από του δύο να απολύσω. Τι λέτε εσεί νεκροί που αναστηθήκατε, εσεί τυφλοί που εφωτιστήκατε, εσείς λεπροί που γιατρευτήκατε, εσείς τους οποίους πεινάσατε στην έρημο και χορτάσατε. Σας έδρεψε παράδοξα με λίγους άρτους. Εσείς, παιδιά των Εβραίων, και εγώ τη Ιερουσαλήμ. Προχθές τον εδεχθήκατε σαν βασιλιά του Ισραήλ, με το σανά και μετά των βαΐων Ποιον θέλετε λοιπόν τώρα να ελευθερώσουμε, τον Ιησού, τον Ευεργέτη ή τον Φωνιά, τον Ιατρό ή τον Βα, Βαραβά, τον Ιησού ή τον Βάρβαρο και απάνθρωπο και η απανθρωπία του αχάριστου λαού. Δεν θέλουν ζωντανό τον Βαραβά. Μάλλον αυτόν θέλουν ζωντανό και τον Ιησού θέλουν να τον σταυρώσουν. Σταυρωθεί το λένε. Μα ποιο είναι το φταίξιμο του, λέει ο ηγεμόν, ο Πιλάτος, και τι κακό πείσε, τι κακό έκανε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, για ποιο φταίξιμο θέλετε να τον σταυρώσετε, κάνε λίγο υπομονή, σε παρακαλώ, ο Πιλάτε, και πριν να κάνει την απόφαση, άκουσε δυο λόγια που θέλω να σου πω. Για να απολύσει τον Χριστό ή τον Βαραβά ρωτάς στο λαό των Εβραίων εσύ γνωρίζεις πως αυτοί όλοι είναι εχθροί του Χριστού. Ξέρεις πώ τον παρέδωκαν και θέλουν, τον θέλουν πεθαμένο. Όχι για κανέναν αλλοφταίσιμο αλλά για τους φθόνους που έχουν φτάσει στο έπακρο. Οι γραμματές και οι φαρισαίοι τον φθονούν. Λοιπόν, ποια είναι η κρίση σου? Ο Χριστός είναι αθώος και άγιος. Και εσύ ομολογείς το βαραβά ότι είναι φταίχτης. Εσύ ο ίδιος βλέπεις. Οι Εβραίοι που τα κατακρίνουν τον Χριστό είναι φανεροί εχθροί του και κατακρίνουν από φθόνο και μόνο και μόνο. Και τα γνωρίζεις αυτή, αυτά. Αυτό είναι η αλήθεια. Ε, τι αστεία η αλήθεια μας λες τώρα. Ο πιλάτε, σε εξορκίζω. Στο Θεό λοιπόν εσείς οι εξουσιαστέ και κριτέ της γης που κρίνετε, δεν αποβλέπετε στην αλήθεια, στο ζύγι που κρατάτε. Αυτό δεν είναι το ζύγι της δικαιοσύνης, που ζυγίζει σωστά την αλήθεια. Οι αποφάσεις που παίρνετε έχουν άλλο τέλος, άλλο σκοπό, έξω από την αλήθεια. Και τι ρωτάς, τι εστί αλήθεια, γιατί μας πειράζει. Τι ακούω, η αλήθεια είναι από το κριτήριο. Πιλάτε, ελογιά σου καλά. Σκέψου καλά τι πάει να κάνεις. Εσύ ελευθερώνεις τον βαραβά. Μα αυτός είναι ένας ληστής μαθημένος σε λησταρχίες. Και σε αίματα και σε φυλακές και σε σίδερα. Και θέλεις να αλλάξει τη γνώμη του λαού. Λοιπόν, γιατί δεν λες ότι αυτός είναι φωνιάς και πρέπει αυτό να καταδικαστεί. Τι λέεις, εμείς εσύ αποφασίζει για το Σταυρό του Χριστού. Ο Θεό δεν υποφέρει τόση παρανομία. Η πόλη στη Ιερουσαλήμ θα ερημωθεί γιατί θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο λαό των Εβραίων θα χάσει την ελευθερία και την ιεροσύνη του. Κι όμω δεν αποκρίνεται ο Πιλάτο γιατί ένα λόγος του έφραξε τα αυτιά. Αν ελευθερώσει τον Ιησού, του είπαν: Δεν είσαι φίλο του Κέσσαρα. Το. Εκείνο τον έκανε να μην θέλει τη δικαιοσύνη. Δεν βλέπει την αλήθεια. Γιατί δεν κάνει τη δικαιοσύνη. Τόσα κακά έχουν συνδεθεί με αυτόν. Α χαλάσει ο κόσμο όλο. Δεν με μέλει έχω το όφελός μου. Έτσι με ερμηνεύουν και κάνω. Έτσι με, ε, με οδηγούν στο να το κάνω. Δεν θέλω να χάσω τη φιλία με τον Κέσαρα. Ένας ληστής άξιος για το Σταυρό ελευθερώνεται. Ο Υιός του Θεού άξιος να προσκυνάται, κατευθύνεται στο Σταυρό. Μετά συμβαίνουν οι άνθρωποι που κρύονται μόνο ενώ ξέρουν τι κάνουν και έτσι η αδικία πάει μπροστά και ο Θεός, ο Θεότατος Ιησούς, χωρίς κανένα έγκλημα, κατακρίνεται σε θάνατο. Εδώ είναι μια άκρα τιμία και μια άκρα αγαριστία, μια συμφορά. Τρία κοντάρια στην ψυχή του Ιησού που τον κάνουν αληθινά περίληπος θανάτου. Κι όμως, ως εδώ είναι μονάχα των παθών των προήμιων. Το τέλος της φρικτής τραγωδίας εξαρτάται και από άλλα. Και εξίσταται ο νους μόνο για να σκεφτεί. Και δεν τολμάει η γλώσσα να εξηγήσει τι γίνεται. με περισσότερα δάκρυα παρά για λόγια χρειάζεται εδώ. Για να κλάψει κανείς, όχι τίποτα άλλο, αυτό το ελενό θέαμα. Το οποίο πρόκειται να δει σε λίγο ο ήλιος. Τέλος πάντων ο Πιλάτος οπομολογεί ενώπιον πάντων πως δεν βρίσκει στον Ιησού καμιά αφορμή και κανένα φταίξιμο, ούτε μία βρίσκω αυτό αιτία, για λόγους όμως κοσμικούς και μάταιο φόβο, μη χάσει τη φιλία του Κέσαρου, ασφαλίζει τα μάτια του πλέον και δεν βλέπει ούτε δικαιοσύνη, ούτε και αλήθεια. Ξέρει ότι τον παραδίδουν από φθόνο και συντρέχει να ευχαριστήσει αυτό το φθόνο. Το παραδίδει, το παραδίδει λοιπόν τον Ιησού στα χέρια των Εβραίων των Ιουδαίων, που είναι αποφασισμένοι να το σκοτώσουν, του παραδίδει στο θάνατο. Παρέδουν και ένα φαν αυτή ή να σταυρωθεί, μα λέει η γραφή. Χαρά και θρίαμβο των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και των φαρισαίων, τη συνδρομή του λαού. Οι φωνέ και αλλαλαγμή, ύβρι ανδρών και γυναικών, γερόντων, νέων, δούλων, στρατιωτών, που τον εβλέπουν φορτωμένο με το μέγα και βαρύ σταυρό, Σιρέμονι από όλου του έρημου τη Ιερουσαλήμ στου δρόμου, όλον η δρότα στο πρόσωπο, όλο το σώμα του γεμάτο αίμα να ανεβαίνει τον Κολοκοθά, τον τόπο της καταδίκη.